Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τέταρτο μέρος εκπομπής, εκπομπή Τετάρτης, 7.30, Νίκος Παπα-Νικολάου, συνεργάτης, καλός, φίλος, κλινικός ψυχολόγος. Θα πιάσουμε το θέμα του κορονοϊού και το θέμα της μελαγχολίας των γιορτών. Πώς συνδέονται, καλησπέρα. Συνδέονται καλησπέρα, νομίζω ότι τουλάχιστον η μελαγχολία των γιορτών είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και δυστυχώς έχω την αίσθηση ότι θα υπάρχει, συνδέεται. Με το σύνδρομο τη εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. ή αλλιώ ναι. κατάθλιψη το λένε καταχρηστικά κάποιοι. Δεν είναι κατάθλιψη, μελαγχολία του χειμώνα, θα το έλεγα καλύτερα. Εάν ο καιρό ήταν καλύτερο, ναι. θα μπαίναμε στη διαδικασία να μιλάμε για κατάθλιψη των γιορτών. Εάν είχαμε περισσότερη ποσότητα φωτό. Δηλαδή, ναι. αυτό συνδέεται με το ότι έχουμε τη μικρότερη μέρα στη συγκεκριμένη περίοδο. Το Πάσχα λοιπόν, δηλαδή, όταν έχουμε Πάσχα το Μάιο. Ναι. Έχουμε περιστατικά κατάθλιψη. Έχουμε περιστατικά κατάθλιψη. Και αν τα περιστατικά κατάθλιψη το Μάιο είναι πολύ λιγότερα είναι, λιγότερα, είναι λιγότερα σε σχέση με το χειμώνα. Μάλιστα. Σαφέστατα. Ωστόσο, η κατάθλιψη έχει μια εποχικότητα. Μπορούμε να πούμε ότι έχει μια εποχικότητα. Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι δεν υπάρχουν περιστατικά και το Μάιο και το καλοκαίρι. Και και ο κορονοϊό τώρα. Ήρθε και κορονοϊό. Οπότε, και λοιπόν, αντίστοιχα. Ξέρει ότι υπάρχει ολόκληρη επιστήμη, βιομετεωρολογία, η οποία ουσιαστικά εξετάζει τι επιπτώσει των καιρικών συνθήκων επάνω στην σωματική και στην ψυχική υγεία των ανθρώπων. Το βασικό συμπέρασμα ποιο είναι. Το ότι επηρεάζει. Ο καιρό επηρεάζει, οι αλλαγέ του καιρού επηρεάζουν. Γενικότερα οι φυσικέ συνθήκε οι οποίε επικρατούν επηρεάζουν. Πράγμα το οποίο δεν είμαστε εμεί οι οποίοι το έχουμε ανακαλύψει. Από την εποχή του Ιπποκράτη είχε ανακαλυφθεί αυτό ότι oh. το φθινόπωρο γενικότερα επηρεάζει θετικά στη μελαγχολία και στο πώ φερόμαστε, στο πώ αντιμετωπίζουμε διάφορε καταστάσει. Μάλιστα, λοιπόν, ε, να ξεκινήσουμε. Ε, να ξεκινήσουμε για να δούμε τι εποχέ γενικότερα. Έτσι, ε, μια πολύ μικρή ε, προσέγγιση σε σχέση με το πώ επηρεαζόμαστε στι εποχέ. Στο χειμώνα λοιπόν έχουμε βρεθιστότητα, έχουμε μελαγχολία και έχουμε και στρες. Πάμε στην άνοιξη, επόμενη κάρτα, όπου έχουμε εφορία, έχουμε αισιοδοξία, έχουμε δημιουργικότητα και καλύτερη μνήμη και όρεξη. Ωστόσο, εδώ υπάρχει εξή κάτι παράδοξο. Προ το τέλο τη άνοιξη φαίνεται ότι ε, σημειώνονται οι περισσότερε αυτοκτονίε. Δηλαδή την περίοδο του Μαΐου και του Ιουνίου φαίνεται ότι εκεί σημειώνονται οι περισσότερε αυτοκτονίε. Αυτό φαίνεται παράδοξο βεβαίω. Κυρίω μάλιστα έχουμε απαγχωνισμού στην περίοδο του Ιουνίου και πυροβολισμού στην περίοδο του Απριλίου. υπάρχει μια εποχικότητα, φαίνεται ότι υπάρχει εποχικότητα. Άρα λοιπόν εδώ είναι ένα παράδοξο και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιε μεταβολέ γενικότερα στου νευροδιαβιβαστέ και αυξάνουν την παρορμητικότητα, την επιθετικότητα και γενικότερα την απεσιοδοξία τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στο τέλο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδου. Μάλιστα. Πάμε στον επόμενο, όπου το καλοκαίρι έχουμε επιθετικότητα και εγκληματικότητα. Έχουμε αύξηση τη επιθετικότητα το καλοκαίρι. Υπάρχει και ο λεγόμενο θερμικός νόμο, μάλιστα, στην, ουσιαστικά στην εγκληματολογία, όπου λέει ότι τα εγκλήματα κατά ζωή, τα εγκλήματα πάθου, ουσιαστικά γίνονται το καλοκαίρι περισσότερο και τα εγκλήματα κατά περιουσία γίνονται περισσότερα το χειμώνα. Ναι. Α, αυτό φαίνεται ότι υπάρχει και μάλιστα έχει γίνει μια πρόσφατη έρευνα στην Αγγλία, όπου φάνηκε ότι υπάρχει αύξηση τη επιθετικότητα σε ψυχιατρικού ασθενεί, περίπου κατά 15%. Στο 30% των ασθενών υπάρχει αυτή η αύξηση τη επιθετικότητα στην περίοδο του καλοκαιριού. Είναι κάτι ωστόσο το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει, όπω έλεγα προηγουμένω και με βάση τον θερμικό νόμο. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, όπου μιλάμε πλέον επίσημα για την εποχιακή συναισθηματική διαταραχή, μελαγχολία του χειμώνα, όπου είναι συνήθω ήπια μορφή, αφορά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων, ξέρετε, αφορά περίπου 10-20% των ανθρώπων. Ναι, ναι. 1 προ 4 άνδρε προ γυναίκε, μάλλον οι γυναίκε υπερτερούν προ αυτό. Η μέση ηλικία έναρξη είναι από τα 25 μέχρι τα 35 χρόνια. Και σπανίω θα το δούμε κάτω από τα 20 χρόνια να υπάρχει ηλικία έναρξη. Σπάνιο, τόσο εξελίσσεται σε κατάθλιψη, έστω και αν πολλέ φορέ δυστυχώ καταχρηστικά το λέμε κατάθλιψη. Δεν είναι κατάθλιψη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε κούραση, λίγα ενδιαφέροντα τα μπορεί να έχει κάποιο, συγκέντρωση, δηλαδή δυσκολία στη συγκέντρωση, δυσκολία στη σκέψη, αίσθημα αναξιότητα το οποίο μπορεί να έχει κάποιο, αναποφασιστικότητα το οποίο μπορεί να έχει, άγχο, η περιπνία, ειδικά ξέρει για την υπερυπνία φαίνεται. Ότι οι ιδανικέ συνθήκε για να κοιμόμαστε θερμοκρασία είναι περίπου από 15,5 έω 20 βαθμού. Γιατί ναι. σε εκείνη και τη φάση ετοιμάζεται μάλλον ο εγκέφαλο για ύπνο. Σε εκείνη και τη θερμοκρασιακή φάση, μάλλον ετοιμάζεται ο εγκέφαλο για ύπνο. Από εκεί και πέρα, το τελευταίο είναι βουλημικέ τάσει, κατανάλωση φαγητών, τα οποία είναι πλούσια σε θερμίδε. Οπότε λοιπόν έχουμε, για παράδειγμα, κατανάλωση υδαταθράκων, κατανάλωση σοκολάτα. Ναι. Πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει αντίστοιχα και παχυσαρκία, έτσι. Λοιπόν, αυτό ισχύει κυρίω σε άτομα τα οποία εργάζονται σε κλειστού χώρου με λίγο φωτισμό. Μάλιστα. Λόγοι για τη θλίψη του χειμώνα. Α, από εκεί και πέρα έχουμε μικρή κινητικότητα, οικονομικέ δυσκολίε, οικογενειακέ υποχρεώσει, οι οποίε μπορεί να υπάρχουν, και τα δύο υπάρχουν. Μειωμένη ηλιοφάνεια, όπω έλεγα προηγουμένω, βασικό βασικότατο εδώ, έχει σχέση μάλιστα και με τη βιταμίνη D, την παραγωγή. Είναι η βιταμίνη Μαι. D, που σαφώ είναι μικρότερη δεδομένη τη μοιωμένη ηλιοφάνεια που έχουμε. Λάθο διατροφή, τέλο των διακοπών, ξέρει επιστροφή από, τις από τις διακοπές και από εκεί πέρα υπάρχει εναλλαγή δουλειά και ανεργίας. Είναι κάτι πάρα πολύ βασικό που ισχύει στην Κρήτη. Σκέψου ότι από τη δουλειά για αν το θες διαφορετικά από τους εντατικούς ρυθμούς δουλειά τους οποίους μπορούμε να έχουμε το καλοκαίρι, ειδικά στην Κρήτη, περνάμε στην ανεργία, δηλαδή ουσιαστικά στην απραξία και άρα λοιπόν ο κριτικός ή ένας άνθρωπος, ειδικά ο εποχιακά εργαζόμενος ή ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται πάρα πολύ, ευτυχώς θα έλεγα ότι υπάρχουν και οι ελιές ουσιαστικά το χειμώνα, ξέρεις. Έχουν και, και τι ελιέ. Οι, οι, οι ελιέ το χειμώνα, οι οποίε λειτουργούν, δεν θα έλεγα ω αντικαταθλιπτικό, είναι πολύ βαριά κουβέντα, ω παυσίλειπο, θα έλεγα, ένα σημείο, για κάποιον ο οποίο δεν κινητοποιείται, δεν ενεργοποιείται μετά την ε, τρομερή ενεργοποίηση και κινητοποίηση του καλοκαιριού. Ισχύει, πιστεύει, στο α, κρύο καιρό για δύο ή όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ισχύει. Δεν ισχύει ωστόσο από την άλλη. Εντάξει, η αλήθεια μου δεν έχω καμία απάντηση. Ναι, δεν έχει πιάσει από... καμία απάντηση. Όπως Μα αυτό πώ γίνεται, πώς το, ψυχολογικά, πώ το εξηγεί. <laughs> Μάλλον ξέρει, περισσότερε φορέ, τι περισσότερε φορέ πιστεύουμε κάποια λάθο πράγματα. <laughs> από εκεί και πέρα, ξέρει, και οι δικέ μου ερωτήσει είναι ειδικέ σε σχέση με, με το ότι είναι διαφορετικέ σε σχέση ρίχνεις, με αυτό που πιστεύουμε. Μάλλον λοιπόν αυτό δεν ισχύει. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το περιοδικό το Scientific American, φαίνεται ότι το Μάρτιο έχουμε τι περισσότερε γεννήσει παιδιών. Από εκεί και πέρα όμω φαίνεται ότι μάλλον αυτέ οι γεννήσει είναι παιδιά τα οποία έγινε η σύλληψή του περίπου την περίοδο του Ιουνίου. Άρα λοιπόν την περίοδο του Ιουνίου μάλλον φαίνεται ότι υπάρχει αύξηση τη θεστοστερόνη ουσιαστικά Α. και τη συγκεκριμένη περίοδο. Όπω επίση φαίνεται ότι και τα λιγότερα ρούχα μάλλον εξάπτουν τη φαντασία και γενικότερα το καλοκαίρι είναι καιρό περισσότερο όπου κάποιο μπορεί και να ερωτευτεί. Προχωράμε λοιπόν στον επόμενο πίνακα. Θλίψη και Χριστούγεννα, οι λόγοι λοιπόν για του οποίου έχουμε την εποχιακή συναισθημα... τη θλίψη των Χριστουγέννων. Πρώτο το χαρακτηριστικό είναι εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. Το ψυχικό νόσημα το οποίο υπάρχει. Επίση, θα έλεγα εκτό από ψυχικό και σωματικό νόσημα. Σκέψου έναν άνθρωπο ο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μοναξιά, πάρα πάρα πολύ βασικό. Επίση, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν μόνοι και οι οποίοι γενικότερα τα Χριστούγεννα ξέρει λειτουργούν ω μεγενθητικό φακό. Ναι. Δηλαδή, η μοναξιά πριν τα Χριστούγεννα μπορεί να τη βιώσω καλύτερα σε σχέση με τη μοναξιά των Χριστουγέννων, δεδομένου ότι βλέπω το γείτονα, το φίλο, το γνωστό, ο οποίο ζει, κινείται όχι σε τόσο μοναχικέ συνθήκε όπω εγώ. Το επόμενο είναι η δυσλειτουργική οικογένεια. Τελευταία έχουμε, γίνει, ε, γνω, έχουμε δει πολύ, πολλά περιστατικά κακοποιητικών σχέσεων μέσα στην οικογένεια. Όπω έχουμε πει πολλέ φορέ, ειδικά με το άνοιγμα τη καραντίνας, αυτέ οι κακοποιητικέ σχέσει μάλλον έχουν πολλαπλασιαστεί. Και άρα λοιπόν δυσλειτουργικέ οικογένειε, οι οποίε δεν μπορούν να λειτουργήσουν καλά την περίοδο του Χριστουγέννου. Και άρα ειδικά τα προβλήματα, όποια προβλήματα μπορεί να υπάρχουν, μάλλον ε, γιγαντώνται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το επόμενο είναι αναμνήσεις από παλιότερε γιορτέ, τι οποίε ναι, μπορούμε σωστά. να έχουμε. Οι ομάδε οι οποίοι πλήττονται, μάλλον φαίνεται ότι είναι οι ηλικιωμένοι, η χειρότερη ομάδα η οποία πλήττονται, οι πενθούντε, διαζευμένοι και οι άνεργοι. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει και το απόλυε πένθο, δηλαδή βιώνουμε απόλυε και πένθυ. Σκέψτε λοιπόν έναν ηλικιωμένο, ο οποίο βιώνει απώλεια συντρόφου ή κάποιων προσφυλών προσώπων, ναι. το πόσο πιο δύσκολο θα περάσει την περίοδο των Χριστουγέννων. Από εκεί και πέρα μιλάμε για τα συστατικά των διαφορετικών Χριστουγέννων του COVID. Χριστούγεννα του COVID έχουν μια ιδιαιτερότητα ή πολλέ ιδιαιτερότητε θα έλεγα, πράγμα το οποίο γενικότερα πολλαπλασιάζει τι όποιε ψυχοπιεστικέ συνθήκε μπορούσαν να υπάρχουν, ε, λέω, τη ε, διαταραχή, τη εποχιακή συναισθηματική διαταραχή που λέγαμε προηγουμένω. Μοναξιά, σίγουρα. Ψηφιακή επαφή, που δυστυχώ έχει γίνει και αναγκαίο καλό πλέον. Περιορισμό, νομίζω, περιορισμό και άγχο για το άγνωστο. Αυτό το άγνωστο το οποίο εισβάλλει, δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί. Ειδικά και τώρα πλέον δεν γνωρίζουμε Σωστά. τι θα συμβεί. Υπάρχουν συνθήκε οι δεν ξέρουμε τι θα υπάρξει και από εκεί πέρα θυμό και ένταση, ο οποίο πολλέ φορέ δυστυχώ βγαίνει και προ τα λάθο πρόσωπα. Άλλωστε, έχουμε γίνει πολλέ φορέ ε, γνώστες κακοποιητικών περιστατικών. Οι γυναικοκτονίε, νομίζω ότι φέτο φτάσαμε ήδη ασύρω στο νούμερο 17, δυστυχώ. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, στο πώ ανταπεξέρχομαι. Άσκηση σίγουρα σε εξωτερικό χώρο. Η άσκηση σε εξωτερικό χώρο, αερόβια άσκηση, φαίνεται ότι συμβάλλει στην αναγέννηση της βιταμίνης D, αυτή που λείπει και που συμβάλλει αντίστοιχα στην εποχιακή συναισθηματική διαταραχή που λέγαμε προηγουμένως. Προσέχω προφανώς τη διατροφή μου. Κοινωνικά δίκτυα, όσο μπορώ περισσότερο, αυξάνω τα κοινωνικά δίκτυα. Εθελοντισμός, κάτι πάρα πολύ βασικό. Εθελοντισμός δεν σημαίνει ότι δίνω χρήματα. Εθελοντισμός μπορεί να σημαίνει τη φυσική μου παρουσία σε μια δομή στην οποία θα μπορέσω να βοηθήσω και να αισθανθώ και εγώ ο ίδιο, καλύτερα. Άρα λοιπόν, να είμαι καλύτερα. Συνεχίζουμε. Στον επόμενο που οργανώνω τη ζωή μου, είναι πολύ πιο εύκολο, αν και ψυχολόγο, να πω ότι οργανώνουμε τη ζωή μα σε σχέση με το συνέστημά μα. Το συνέστημά μα είναι πολύ πιο δύσκολο να οργανωθεί. Μια οργανωμένη ζωή όμω μα βοηθάει να οργανώσουμε και το συνέστημα. Ζω το θαύμα των Χριστουγέννων προφανώ στο σπίτι μου. Από εκεί και πέρα, είτε διαβάζοντα σε Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, εγώ λέω πολλέ φορέ ότι ο Παπαδιαμάντη πάντα παραμένει επίκαιρο, ακόμα και σήμερα. Μόνο μου είμαι με παρέα με την οικογένειά μου. Αν είναι δυνατόν με, θα... με παρέα με την οικογένειά μου, το καλύτερο. Ωστόσο, αν είμαι μόνο μου, έστω κινητοποιούμε και προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα τους, ώστε να ανταπεξέλθω όσο το δυνατόν καλύτερα. Ξεκινώ μια σχολεία Εκτό ή Εκτό θα ήταν καλύτερα, εάν είμαι μόνο μου, εκτό θα ήταν καλύτερα, δεδομένου ότι να μείνω μόνο μου εντό και να προσπαθήσω να αναγεννήσω συνθήκε του παρελθόντο που πιθανά με κάποιο τρόπο τι είχα ζήσει και τώρα προσπαθώ να τι ξαναζήσω, νομίζω ότι ουσιαστικά δεν θα τα καταφέρω με τίποτα. Από εκεί πέρα, εάν προφανώ η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή α, α, αισθανθώ ότι με κάποιο τρόπο γιγαντωθεί μέσα μου, επισκέπτομαι έναν ειδικό. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό και θα έλεγα ξεκάθαρο ότι δεν εμένω άκρητα και Άκρατα στο παρελθόν, σε αυτά που είχα ζήσει, προσπαθώ να ζήσω το παρόν και να προσαρμοστώ σε αυτέ τι συνθήκε. Και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι οι, οι γιορτέ καταργούν το συνέστημα τη κατήφια και τη μοναξιά το οποίο είχαμε πριν. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να συνταχθώ με τα συναισθήματα τη χαρά που μπορεί να έχουν οι δίπλα μου ή γύρω μου. Οι γιορτέ είναι να θα περάσουν, θα έλεγα ξεκάθαρα, για κάποιου ανθρώπου οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Μάλιστα. Είναι μια ε, ιδιαίτερη περίοδο, mm -hmm. καθώ σε κάθε συζήτηση που κάνουμε συζήτηση με ψυχολογικέ προεκτάσει, βάζουμε και τον παράγοντα τη πανδημία και του κορονοϊού. Σίγουρα. Που σίγουρα επιβαρύνει καταστάσει, επιβαρύνει ψυχολογίε, επιβαρύνει μια καθημερινότητα η οποία είναι κάπως, ήταν κάπω επιβαρημένη και πιο πριν. Σίγουρα επιβαρύνει, έστω και αν ξέρει τουλάχιστον με την επιδημία και με τον κορονοϊό, όπω αντίστοιχα και με την οικονομική κρίση, χαρακτηριστικά θα πω την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η μελαγχολία των Χριστουγεννών, προσωπική μου άποψη, ήταν ότι γενικότερα είχε μικρή, ήταν, πολύ πιο, ήταν πολύ λιγότερη. Γιατί? Γιατί με κάποιο τρόπο φορτώναμε όλα τα πιθανά προβλήματα που είχαμε στην οικονομική κρίση. Ότι δεν μπορώ να ανταπεξέλθω, ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δύσκολα, ότι αισθάνομαι πολύ οικονομικά αδύναμο σε αυτή τη φάση τη ζωή μου. Άρα λοιπόν φορτώνω ό,τι πρόβλημα συναισθηματικό μπορεί να έχω στη συγκεκριμένη κατάσταση. Έχω το αίσθημα ότι σε αυτή την περίπτωση ο κορονοϊό, αν το θε διαφορετικά η υγειονομική κρίση, λειτουργεί ω ένα σημείο κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή σε περίοδου κρίσεων, φαίνεται ότι η, η εποχιακή συναισθηματική διαταραχή βρίσκει διέξοδο ή πιστεύω ότι γνωρίζω τι ε, λειτουργεί αρνητικά για μένα. Λοιπόν, Νίκο.